Happy Saturday! Καλό Σαββατοκύριακο! Γεια σας από μένα, από τον Μανουήλ, από τη Σταρ. Έφαγα τη χαστούκα. Χαστούκια. Χαστούκα. Όχι. Slap in the face, αυτό. Και τέλος πάντων, εγώ μιλάω τώρα. Είμαστε έξω, μπήκαμε μέσα. Ο μικρός τώρα παίζει. Πρώτα έβλεπε το Madagascar και εγώ είμαι εδώ. Παίρνω ένα διάλειμμα να μιλήσω με εσάς. Είμαι πολύ excited να σας μιλήσω. Η τρίτη θέμα που θα μιλήσω στο newsletter που θα πάει έξω σήμερα, ελπίζω να έχετε κάνει subscription, είναι για το wastefulness. Δεν ξέρω στα ελληνικά, είναι όταν παίρνετε πράγματα που δεν χρειάζεσαι και στο τέλος τα πετάς. Τότε χάνουμε όλοι. Χάνουν αυτοί που το χρειαζόταν, χάνεις εσύ γιατί πλήρωσες λεφτά και κρίμα. Το πρώτο, και θα γράψω πιο πολύ λεπτομέρειες στο newsletter, αλλά το πρώτο θέμα είναι με το φαγητό. Στην Αμερική ήταν, πήγαμε κάθε Κυριακή στο σούπερ μάρκετ με τον άντρα μου και είχαμε λίστα τι να πάρουμε. Όμως καθόλου ποτέ δεν είμαστε ασφυροί με το λίστα και πήγαμε και είδαμε και λέμε «Α, και αυτό θέλουμε, και αυτό θέλουμε, και αυτό θέλουμε». Σαν να μην έχουμε κάνει τη λίστα και λέει «Α, και αυτό θα μαγειρέψουμε, και αυτό». Και στο τέλος το πετάξαμε και κρίμα και αυτά, γιατί μπορούσε να πάει σε ένα άλλο οικογένεια, μπορούσε πολλά πράγματα, αλλά να πάει στο σκουπίδια κανένας δεν κερδίζει. Και μετά αυτό που μας βοήθησε είναι όχι μόνο να κάνουμε λίστα, να κάνουμε, που έχω μάθει εδώ στην Ελλάδα, να κάνεις λίστα τι κάθε μέρα θα μαγειρεύεις και τότε βάζεις και κενό για take out, για delivery, για take away, γιατί εντάξει δεν μια φορά τη βδομάδα άμα θέλεις, γιατί έχεις κουραστεί και θες να πάρεις delivery, να βοηθάς ένα μαγαζί και να κάτσεις εσύ με την οικογένειά σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η πρόβλημα είναι όταν έχεις ήδη αγοράσει φαγητά να μαγειρεύσεις και κάνεις takeaway. Τότε έχεις πληρώσει δύο φορές και πάει χαμένο κάτι. Το άλλο που έχω μάθει εδώ είναι να βάζεις στο κατάψυξη πράγματα. Πες, δεν έχεις φάει όλα τα παστίτσιο, τα σουζουκάκια, θα τα βάλεις, αλλά σε μερίδες στο κατάψυξη. Τότε, γιατί άμα έχεις όλο το ταψί, δεν θα, και το βγάζεις και το ζενείς, δεν μπορείς να το ξαναβάλεις στο κατάψυξη μετά. Τότε άμα το βάλεις σε μερίδες και μετά όταν χρειάζεσαι ή άμα δεν έχεις ώρα και δεν θέλεις ούτε ώρα για delivery ούτε αυτά, μπορείς να τα βγάλεις και να φτιάχνεις μια σαλάτα και εντάξει, είσαι μια χαρά. Μπορείς να το κάνεις ήδη με ψωμί που έμαθα αυτό. Και στο τρίτο, πάλι θα βγάλω πιο πολύ λεπτομέρειες στο newsletter, αλλά ναι, Σαρ, ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και στο τρίτο είναι με τα ρούχα. Εντάξει, από μερική είχα πιο πολύ ρούχα, αλλά όταν ήρθα στο 2020, ήταν στο καλοκαίρι και ήταν να ξαναγυρίσω μερική. Δεν γυρίσαμε και πρέπει να αγοράσουμε. Και αυτό που εκτιμά πάρα πολύ πολλά είναι που πήγες μερική, έχουν πάρα πολύ ωραία ρούχα και αντί να σε πουλάνε όλα που θες τα όλα, θα λένε κοίτα, δεν χρειάζεσαι όλα αυτά. Είναι αυτό και αυτό και αυτό και μπορείς να κάνεις mix and match. Που με βοήθησε πάρα πολύ και από άλλο, βλέπεις δεν χρειάζεσαι. Άμα πας στην ντουλάπα σου μπορείς να φοράς μόνο ένα τέταρτο από αυτά που έχεις. Ναι, να έχεις για το καλό πράγμα, αλλά πόσο white ball events, ball gowns θα βάλεις και αυτά. Τότε, to be practical. Και αυτό που έχω μάθει εδώ να κάνω είναι άμα θέλω να αγοράσω κάτι, σκέφτομαι τι θα βγάλω από την ντουλάπα, να δώσω, να πουλήσω, να κάνω χώρο. Τότε αυτό θα με βοηθήσει να είμαι πιο πολύ minimalist και σε βοηθάει και ψυχολογικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι, πρέπει να πάω πίσω στο νιώκα μου, στο σκύλο μου, να έχετε πάρα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και να προσέχετε. Γεια σας!